Γεια σας. Είναι Τρίτη σήμερα. Τρίτη είναι. Θα μην χάσει και τις μέρες. 27 Ιουνίου. Τέλειωσαν οι εκλογές. Είχαμε και την ορκομοσία σήμερα. Λοιπόν. Καλοκαίρι, ζέστη, υγρασία. Έτσι θα ζήσουμε από εδώ και στο εξής. Αυτό είναι το κλίμα. Έτσι. Σκεφτείτε τώρα, έβλεπα προχθές ένα site ελληνικό. Έτσι, με αυτά τα site που ασχολούνται με το στράτευμα, με τα εξοπλιστικά, ξέρετε. Αυτοί είναι λίγο ευαίσθητοι περί τα εθνικά, αλλά έχουν και μια. Κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, έτσι, μην παρεξηγηθούμε, έχουν και μια ψέκα που λέμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι είχαν κάνει πρωτοσέλιδο το γεγονός ότι βρέχει και τη βροχή αυτή τη θεωρούσαν ως. Ακούστε, σε γραμμή Τραμπ ήταν οι άνθρωποι, έτσι. Το θεωρούσαν απόδειξη, με πηχαίο τίτλο κιόλα μάλιστα πάνω, ότι ποια κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Μέσα στο καλοκαίρι βρέχει, είναι χειμώνας. Δηλαδή δεν αυξάνεται η θερμοκρασία, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, να το πω τώρα, τα αποφεύγω αυτά, αλλά δεν μπορώ να κρατηθώ. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι κομπλήτη τη λύθη. Δηλαδή, μένει αποσβολωμένος από τη βλακεία, την αμορφωσιά και την απαιδευσιά που έχει μεγάλη μερίδα του κόσμου. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος ότι από εδώ και στο εξής, όταν λέμε ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής το κλίμα σε κάποιες χώρες που βρίσκονται στο γεωγραφικό μήκος και πλάτος της Ελλάδος αρχίζει το κλίμα τους και γίνεται τροπικό, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το τροπικό κλίμα είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή τα καλοκαίρια είναι μεγάλα, διακρίνονται από πολλή υγρασία και πολλή ζέστη, η οποία είναι αυτονόητη ότι κάποια στιγμή, ανατακτά χρονικά διαστήματα, όλο αυτό ξεσπάσει καταιγίδες, εμπόρες. Αυτό είναι το τροπικό κλίμα. Αυτή τώρα, προσέξτε να δείτε, ο τυχαίος τίτλος μπορεί να είναι το «Δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, ορίστε, να βρέχει μέσα στο καλοκαίρι», ας πούμε, ξεπερνώντας την ανοησία και τη βλακεία της σκέψης, θέλουν να καταλήξουν πού. Ότι πίσω από το αφήγημα κατά αυτούς της κλιματικής αλλαγής βρίσκονται οι μεγάλες πολυεθνικές, έτσι, που τους κλέβουν, ο Τζορτζ Σόρος και όλοι αυτοί, οι οποίοι θέλουν να βάλουν ανεμογεννήτρια στα δάση, τα μεγάλα συμφέροντα, θέλουν να βάλουν το χέρι μας στην τσέπη κτλ. Κανείς δεν λέει βέβαια ότι δεν υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα και κανείς δεν λέει ότι πίσω από την αλλαγή του μείγματος του ενεργειακού αυτά τα συμφέροντα θα κάνουν πάρτι για να συνεχίσουν να έχουν βαθιά το χέρι στην τσέπη μας. Λες και το προηγούμενο καύσιμο που ήταν το υδρογονάνθρακα και στο πετρέλαιο, ξέρω εγώ, το φυσικό αέριο ή ό,τι άλλο τέλος πάντων, δεν βάζαν τότε το χέρι στην τσέπη τους σε εμάς και θα το βάλουν τώρα με τις ανεμογεννήτριες. Λοιπόν, όλα αυτά τα αφηγήματα τα οποία αγοράζονται από μεγάλες μερίδες πληθυσμού και εκφράζονται και πολιτικά, είναι δείγμα της εποχής μας. Γιατί κατά τη γνώμη μου τώρα, έτσι, δεν διεκδικώ το αλάθητο, γιατί έχουμε σταματήσει να σκεφτόμαστε. Το μυαλό μας πλέον δεν λειτουργεί. Δεν σκέφτεται, δεν παράγει σκέψεις. Δεν χωνεύει σκέψεις άλλων. Η οθόνη του κινητού είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όταν δεν υπήρχαν τα κινητά ή όταν δεν ήταν τόσο διαδεδομένα τα κινητά, δεν υπήρχαν τα smart τηλέφωνα αυτά, ας πούμε, τα οποία μπορούσες μέσω του διαδικτύου να σερφάρεις παντού. Είχες τη δυνατότητα όταν καθόσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, και περίμενες, ξέρω εγώ, το αεροπλάνο να έρθει και περίμενες μία ώρα, ξέρω εγώ, στην αίθουσα αναμονής. Περίμενες το λεωφορείο να έρθει, περίμενες το. Ό,τι περιμέναμε τέλος πάντων, περίμενες την ουρά. Είχες τη δυνατότητα να σκεφτείς. Να σκεφτείς κάποια πράγματα. Να σκεφτείς τον εαυτό σου, να σκεφτείς τις δουλειές σου, να σκεφτείς τους ερωτές σου, να σκεφτείς τις ανάγκες σου. Δηλαδή, είχες τη δυνατότητα να τσεκάρεις κάποια πράγματα, να ξανασύρεις τη μνήμη σου, να τα φέρεις μπροστά, να σκεφτείς για αυτά και να παράγεις αποτέλεσμα, να παράγεις σκέψη, να παράγεις πράξη. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Με το που θα καθίσουμε και θα βρούμε 5 δευτερόλεπτα, αμέσως θα βγάλουμε το κινητό μας και θα καταναλώσουμε σκέψεις άλλων. Θα καταναλώσουμε σκέψεις άλλων στα social media, θα καταναλώσουμε βίντεο από τα social media, θα καταναλώσουμε έτοιμη τροφή. Και έτσι θα πέφτουμε θύμα της έτοιμης τροφής. Αυτή είναι η επικοινωνία στις μέρες μας. Λοιπόν, πάμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω και τι είπα και τι δεν είπα. Λοιπόν, σήμερα ήταν η μέρα ορκομοσίας της νέας κυβέρνησης, της πολυπληθέστερης ever κυβέρνησης των τελευταίων ετών. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast. Και μια που αρχίσαμε με την κρίνια λίγο, έτσι, 50% έφτασε η εποχή σε αυτές τις εκλογές. Κοντά στο 50%. 50%. Γιατί μιλάμε όλοι για όσους ψήφισαν ναζιστές ή χριστιανοταλιμπάν ψέκες, αλλά όχι για εκείνους που δεν ξέρουν, δεν απαντούν, που πάνε χαλαρά weekend, που έχουν τα χαρτιά στο χωριό, αλλά πού να πας τώρα, μωρέ, έξοδα, βενζίνες, ταλαιπώρια. Ας μας κυβερνήσει όποιος να είναι. Ας έρθει ο κάθε φιλερίσκος να κάνει κουμάντο στις ζωές μας και στις ζωές των παιδιών μας, εμείς τη ζωάρα μας. 50%. Να σας πω κάτι ενδεικτικό. Μας το θύμισε στο Twitter ο καλός συνάδελφος ο Γιάννης Σαραντάκος, αλλά έχει τη σημασία του γι' αυτό ακριβώς που λέμε.
Στις εκλογές του 2009, θυμάστε, πρώτες χρεοκοπίες της χώρας, το 2009 ψήφισαν, κρατήστε το νούμερο, 7.044.606 εκλογείς. Χθες ξέρετε πόσοι ψήφισαν, 14 χρόνια μετά. Ψήφισαν 5.270.000 εκλογείς. Η Νέα Δημοκρατία θριάμβευσε χθες με 2.113.000 ψήφους προχθές την Κυριακή. Δηλαδή με 180.000 λιγότερες ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία του Καραμαλή το 9 που συνετρίβει με 33,5. Η αποχή δηλαδή ήταν το κρίσιμο εκείνο νούμερο που έφερε τον θρίαμβο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ στο ίδιο εκλογικό σώμα με 1.800.000 εκλογείς παραπάνω το 2009 έφερε την πανολεθρία της κυβέρνησης Καραμαλή. Για να καταλάβετε πόση σημασία έχει η συμμετοχή στις εκλογές. Πάμε στα τσερκομωσία σήμερα. Είναι η μεγαλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Η μεγαλύτερη. 64 άτομα, 4 αναπληρωτές, 3 υπουργοί, 19 εξοκοινοβουλευτικοί. Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, αλλά υπάρχει πολύ γκρίνια γι' αυτό εντός των κομματικών τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Φυσιολογικό θα μου πείτε. Για ακούστε αυτό το ηχητικό. Αυτό που είναι νομίζω πολύ ενοχλητικό, λειτουργικά και αισθητικά, είναι αυτή η εικόνα των τεράστιων υπουργικών σχημάτων, όπου ο καθένας παίρνει μια καρέκλα μόνο και μόνο για να κρατηθούν κάποιες κομματικές ισορροπίες. Πολλοί έχουν πει, κύριε Σρόιτερ, ότι δεν θα το κάνουν αυτό και το κάνουν. Εγώ ζητώ από τους Έλληνες πολίτες σε αυτό να με εμπιστευθούν. Πείτε μας λοιπόν για το δικό σας σχηματισμό. Όχι, θα έχουμε μικρότερο υπουργικό σχήμα. Δεν θα υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί. Mm-hmm. Δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Σε κανένα υπουργείο. Δεν έχουν λόγο ύπαρξης οι υπουργοί αναπληρωτές. Ξέρετε, πολύ παράξενο το σχήμα του υπουργού αναπληρωτή, διότι ο υπουργός αναπληρωτής αναφέρεται απευθείας στον πρωθυπουργό. Άρα δεν αναφέρεται στον πολιτικό του προϊστάμενο. Υπάρχουν υπουργοί και θα υπάρχουν υπουργεία με κανέναν υφυπουργό, με έναν υφυπουργό ή με δύο υφυπουργούς. Ένα λειτουργικό και σφιχτό σχήμα με συγχωνεύσεις υπουργείων. Αυτά. Πριν από 2 χρόνια τα έλεγε ο Θεόφοβος πρωθυπουργός μας αυτά. Πριν από 2 χρόνια στο Στρόιτερ έλεγε αυτό που ακούσατε. Ότι δεν του αρέσει, ένα από τα πράγματα που δεν μου αρέσουν και δεν θα το κάνω, είναι τα πολυπληθή υπουργικά σχήματα. Και θα επιλέξω ένα μικρό υπουργικό. Πριν από 2 χρόνια τα έλεγε ο Θεόφοβος. Μούγκα τα κανάλια. Μαύρος στις λίστες πέτσα. Κανείς δεν θυμάται τη δήλωση του κύριου Μητσοτάκη αυτή που ακούσατε πριν λίγο. Ούτε ο Στρόιτερ δεν τη θυμάται. Ομαδικό Αλσχάιμερ. Για την ακρίβεια νέα μορφή της ασθένειας αυτής που είναι μάστιγα του αιώνα μας, Αλσχάιμερ Κυριάκος λέγεται. Φεύγει ήδη, σημαίνουν τα σάλια. Θυμάστε τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης. Μπορεί να μην ξέρετε κιόλας ποιος είναι ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, έτσι σήμερα ορκίστηκε, κ. Φλωρίδης. Αν δεν το θυμάστε, να σας θυμίσω εγώ ότι το Δεκέμβριο του 2021 έδινε το παρόν στις εκκομματικές, πριν από 2 χρόνια δηλαδή, λιγότερο από 2 χρόνια, έδινε το παρόν στις εκκομματικές εκλογές του Πασόκ Κινάν. Και έπαιρνε και θέση ο Θεόφοβος υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι τυχόν εκλογή του Γιώργου Παπανδρέου θα είναι άνευ προηγουμένο πιστοδρόμηση για το Κινάν. Και σήμερα έγινε υπουργός του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Να πω ότι ο αδελφός του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, ο κ. Βασίλης Φλωρίδης, τον περασμένο Μάιο, τώρα δηλαδή, πριν από 1,5 μήνα, προήχθησε αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο αδελφός του. Τώρα ο άλλος Φλωρίδης, ο αδελφός του, έγινε Υπουργός Δικαιοσύνης. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο αδελφός, Υπουργός Δικαιοσύνης ο άλλος αδελφός. Ακούστε τον κύριο Φλωρίδη λίγο, σας παρακαλώ. Φλερτ με τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε. Όχι βέβαια, ποτέ. Ναι. Μάλιστα. Ποτέ, μάλιστα. Καμία. Ποτέ. Καμία, όχι βέβαια, μόνο υπουργό με κάνανε. Ποτέ. Καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, έλεγε. Πάλι ο Θεόφοβος Φλωρίδης. Ούτε καν, δεν τρέπεστε να λέτε τέτοια πράγματα. Έλεγε στη δημοσιογράφο, ειδικά τώρα που αποχωρεί και ο Ντογιάκος από τον Άριο Πάγο, που έκανε τη δουλειά του μια χαρά, κράτησε μακριά από προεκλογικές φουρτούνες τις έρευνες για τα Τέμπη και τις υποκλοπές. Τώρα θα πάρει τη σκυτάλη ο νέος υπουργός και ο αδελφός του. Υπουργός έγινε και ο κύριος Κατσαφάδος, που το 2003 ψέκασε με υγρό πυροσβεστήρα τον πρίτανη της σχολής του τον κύριο Μπένο, για να του υφαρπάξει έγγραφα που τον αφορούσαν. Υφυπουργός προπό έγινε αυτός με τον πυροσβεστήρα, για να μας προστατεύσει από καθημερινά φαινόμενα βίας. Είπαν τίποτα τα κανάλια, κουβέντα. Μούγκα. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών έγινε και η κυρία Χριστίνα Αλεξοπούλου, που το όχι πολύ μακρινό 2019 ζητούσε απαγόρευση αμβλώσεων, λέγοντας ότι η προστασία του αγέννητου παιδιού συνιστά κορυφαίο ζήτημα ηθικής τάξης και θεμελιώδη παράγοντα στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Εκεί στα ΜΜΕ μπορούν ελεύθερα να πέσουν από τα σύννεφα για τις σπαρτιατικές ναζιστικές περικεφαλές, σαν εκείνες που φωτογραφίζονταν με χαρά ο Άδωνης, και για τους χριστιανοταλιμπάν. Μπορούν μια χαρά. Όταν ο υπουργός τους παίρνει θέση υπέρ των αμβλώσεων, υπέρ της απαγόρευσης των αμβλώσεων,
σε μια δυτική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, όπως θέλει να λέγεται η Ελλάδα, μια χαρά μπορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να πέσουν από τα σύννεφα για την άνοδο των Σπαρτιατών, της περικεφαλαίας και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι κι αλλιώς ήταν τα ίδια μου που επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν κάνει πρώτη μούρη στο καβούρι της περικεφαλαίας, στο Σύνταγμα και, και στην παραλία Λεωφόρου Νίκης στη Θεσσαλονίκη, όταν είχαν βγει όλοι στους δρόμους για το Μακεδονικό. Τα ξεχάσατε? Τότε ήταν καλοί όλοι αυτοί. Τώρα είναι κίνδυνος για τη δημοκρατία. Υπουργός Επικρατείας και ο Σταύρος Παπασταύρου της λίστας Λαγκάρ, των Panama Papers και των Paradise Papers. Αν με ρωτάτε τι απέγινε το περίφημο πρόστιμο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ που του είχε επιβάλει το 2015 το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου για τα δήλωτα 5,4 παρακαλώ εκατομμύρια δολάρια που είχαν εντοπιστεί σε λογαριασμού του στην τράπεζα HSBC, θα σας πω ότι σβήστηκε. Του επιστράφηκε. Δηλαδή την περιβόητη λίστα Λαγκάρδα, αν θυμάστε, έτσι. Του επιστράφησαν τα χρήματα γιατί, όπως είχε πει και ο Άδωνης, δεν ήταν δικά του, μπροστινός ήταν. Αυτοφοράκιας ήταν λεφτάδων, που ως δικηγόρος πάρκαρε, έκρυβε δηλαδή το χρήμα, μαύρο φορολόγητο, κύριος είδε τι ήταν, σε εξωχώριες εταιρείες, να μην του δώσουμε ένα Υπουργείο του Ανθρώπου για επιβράβευση. Αλίμονα τώρα. Υφυπουργός και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, το θυμάστε αυτό, να? Της ομάδας αλήθειας και των υπογείων. Σωστό. Αν δεν έμπαινε αυτός υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ποιος θα έμπαινε? Τόση δουλίτσα έκανε ο άνθρωπος. Λοιπόν, στη χώρα ένα ολόκληρο σύστημα μηντιακό, κρατικό, οικονομικό και οι παραφιάδες αυτού επιδίδονται στην πολλά υποσχόμενη καριέρα αντισύριζα. Τόσοι και τόσοι προηγήθηκαν με εξαιρετική, είναι αλήθεια, επιτυχία, που οδηγεί ακόμα και στα υπουργικά έδρα να βλέπει τον κύριο Φλωρίδη. Είναι γνήσιο τέκνο αυτής της σχολής. Την επιλέγουν και κόμματα ολόκληρα με ιστορία. Π.χ. βλέπει τον Κουτσούμπα και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες τους προεκλογικούς, μια χαρά εξόκυλε αυτό το κόμμα με τεράστια ιστορία, με ευθύνη της ηγεσίας του βέβαια, στο αντισύριζα μέτωπο. Μια χαρά. Μια χαρά και στο μηντιακό μέτωπο. Με καρδούλες και με αυτοί είστε, με σαχλαμαρίτσες επικοινωνιακές. Έφτασε το σημείο να βγει στο Σύνταγμα το βράδυ να πανηγυρίζουν με πυρσούς. Τι? Το ότι πήραν 13% οι ακροδεξίοι στη χώρα. Λοιπόν, είσαι Νέα Δημοκρατία, ένας ολόκληρος επικοινωνιακός μηχανισμός σε περιμένει να σε αγιοποιήσει. Να κρύψει κάθε σου αιχμή και να αναδείξει κάθε σου θετικό στοιχείο. Και αν δεν έχεις, θα τα κατασκευάσει. Εδώ είμαστε εμείς. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, ο ίδιος μηχανισμός την έχει στημένη στη γωνία του πάνελ. Να σε περάσει πριόνο κορδέλα, να σε στοχοποιήσει, να σε απολύσει, να σε οδηγήσει σε οικονομικό μαρασμό, να σε αποκλείσει από παντού και από πάντα. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Στοχοποιήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή που έδειξε ότι έχει ή επιλέγει από ένα μεγάλο από την πλειοψηφία του ελληνικού λαού για να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες. Για να κάνει τι δηλαδή? Να αντικαταστήσει την κανονικότητα στη χώρα που ήταν με τα δύο κόμματα της διαπλοκής, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ Κινάλ, που τη χρεοκόπησαν κιόλα. Ακριβώς λόγω της διαπλοκής. Και των αδειομειών της οικονομίας της, τα οποία όμως τα ίδια κόμματα δεν φτιάξανε ποτέ. Και στοχοποιήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει να είναι στο στόχαστρο. Δεν λέει κανείς ότι κάνει λάθη, λέει όμως ότι τα λάθη του αυτά τα πολλαπλασιάζουν. Επί 100, επί 1000, επί 10.000, ενώ την ίδια ώρα τα όποια λάθη των αντιπάλων του κρύβονται κάτω από το χαλί. Μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση? Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ή αν συνεχιστεί, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Η επικοινωνία στις μέρες μας, τι να κάνουμε, είναι σχεδόν το άπαν. Χωρίς αυτή δεν μπορείς να πας πουθενά. Έτσι. Οπότε θέλει έξυπνη αντιμετώπιση και κινήσεις συγκεκριμένες. Εγώ δεν λέω να σε δικολογήσεις με τη διαπλοκή. Δεν λέω αυτό. Άλλο πράγμα λέω όμως. Δεν μπορεί να μην ασχολείσαι με αυτό το έσχος που συμβαίνει. Δεν μπορεί να μην ασχολείσαι γιατί θα εισπράττεις double score. Ούτε μπορείς να είσαι ο Mr. Perfect. Ποτέ ένα μεγάλο κόμμα δεν είναι ο Mr. Perfect. Προφανώς θα έχει και τις κακές του στιγμές, προφανώς θα έχει και τις κακές του δηλώσεις, προφανώς θα έχει και κακά στελέχη. Έτσι είναι η ζωή. That's life. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Αλλά είναι άλλο πράγμα να περιμένεις τη γωνία 100 προβολείς να φωτίσουν την κακή του στιγμή και είναι άλλο πράγμα να περιμένεις τη γωνία 100 σκηνοθέτες να υποφωτίσουν ή να κρύψουν τη δική σου κακή στιγμή. Και επειδή η επικοινωνία σημαίνει τεράστιες, τερατώδεις κοινοτοπίες οι οποίες σερβίρονται ως μοναδικές αλήθειες στον κόσμο, ο κόσμος τρέφεται από αυτές τις αλήθειες. Πλέον. Τις ακούσε ως επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο. Εδώ φτάσανε στο σημείο να μας λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για το ότι μπήκανε αυτά τα ακροδεξιά απολυφάδια στη Βουλή. Και την ίδια ώρα οι φωτογραφίες του Άδωνη Γεωργιάδη με τις περικεφαλαίες και με τους σπαρτιάρτες από την ελληνική αγωγή πήγαιναν και έρχονταν. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε νούμερο 1 των ελληνικών εκλογών, τα pushbacks. Εμέσως πλησαφώς δεν το λένε, δεν κάνουμε εμείς, αλλά να προστατεύουμε τη χώρα. Και το φράκτη. Πριν από λίγα χρόνια έβγαλε αυτούς τους τύπους με τις περικεφαλαίες στις πλατείες. Και ο Σαμαράς καθόταν στη γωνία του Μεγάλη Βρετανία.
στα σκαλιά και χαριετίζονταν μαζί τους. Ποιος τρέφει το τέρας? Η κυβέρνηση που έκανε υφυπουργό την κυρία που είναι κατά των αυλώσεων? Όχι, έτσι. Ποτέ. Τι λέτε τώρα? Η κυβέρνηση που έχει όλα τα αρφανά του λαού μέσα? Που ένας γύρναγε με τα τσεκούρια, ο άλλος τραγούδαγε και άλλοι δύο τραγούδαγανε θα γυρίσουμε και θα τρέμει γη? Τι λέτε τώρα, σοβαρά μιλάς? Ποιος συνομιλούσε? Ποιος πορτπαρόλ του Σαμαρά συνομιλούσε μέσα στη Βουλή? Κύριε Γεραπετρίτη, ποιος? Με τον Κασιδιάρη? Ποιος έπαιρνε τον κύριο Ντογιάκο και έλεγε πες του ψηλού του παρανθεϊκάκια να τους κλείσει μέσα? Αυτός ο τύπος που είναι ο πρόεδρος των Σπαρτιατών δεν έκανε τουρ σε όλα τα δεξιά κόμματα? Δεν έκανε, δεν πέρασε και από το λαός, δεν πέρασε και από τη Νέα Δημοκρατία? Από ποιον πέρασε? Από το ΣΥΡΙΖΑ πέρασε? Λοιπόν, αυτά. Αύριο θα τα πούμε μαζί. Θα έχουμε τη δυνατότητα από εδώ και στο ξύζο να τα λέμε. Έτσι κι αλλιώς. Μέχρι αύριο να περνάτε, να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και κυρίως να αγωνίζεστε για τα πάντα.